Ο Δούριος Ήχος υπηρετεί το εκπαιδευτικό ραδιόφωνο αυστηρά, διότι πιστεύει ότι ο ακροατής μορφωμένος ποτέ νικημένος. Ένας είναι ο εχθρός, ο υπεριαλισμός του Life Stalin, η κάθοδος των βλαχιαδερών ακροατή μου στην Αθήνα και η εκπόρθηση των μίντια και των κέντρων εξουσίας μας έφερε σε αυτό το χάλι. Αντιγράφοντας, ξεπατικώνοντας ξένα περιοδικά, ραδιόφωνα, κόμματα, μαφίες, με τσαπατσουλιά και κουτουπονεριά, έφτιαξαν ένα πλασματικό κόσμο με σαλές στο Κιάτο και φέρνοντας το Σόχο στο Ψηρή, εδώ δίπλα. Ο Πάπας της Φλαχοκλαμουριάς, μετά τις παχές αγελάδες, τώρα κάνει μεροκάματα στον Αντένα γιατί στερέψαν τα ταμεία του Πασόκ. Ρώταμε να απαντώ, να ανεβούμε στο βουνό της Αφροδίτης, Πέτρο. Έχεις καμιά διαφορά? Έχω διαφορά. Έχω την Αφροδίτη μου στους πιθήκους. Εγώ την Αφροδίτη και το βουνό της της λατρεύω, ενώ εσύ τη ζηλεύεις και τη χαστουκώνεις. Ο Φαλοκράτης και ο Μισογίνης, όσο και να μεταμφιέζονται ως εραστές, κάποια στιγμή ξεπροστιάζονται. Του πιάνεις. Ναι, κατάλαβα. Με την πιτσιρίκα πότε άρχισες να τη βρίσκεις? Σε πόσο καιρό δηλαδή? Δεν είναι πιτσιρίκα, Πέτρο, είναι 11 χρονών γαϊδούρα τώρα, μην τρελαθούμε. Τα είχε από τα 7 της, από όσο ξέρω, από όσο μου έχει πει τώρα, δεν τα πιστεύω τώρα, με τον Μπαρόζο, λέει, στην Πορτογαλία. Μετά τη χάιδευε ένα διάστημα μέχρι τα 9 της ο Κονομπετίτ, ο αριστερός. Έχει ευρωπαϊκή εμπειρία. Δεν τρομάζω, μου την έχουν πέσει τόσες φορές, μία από εδώ, μία από εκεί, μία από πίσω. Μας. Και από πίσω έρχονται από πίσω ύπουλα, να πούμε, κάτι μικρά, κάτι ξάχρονα και στην πέφτουνε. Τώρα δεν πιστεύω να κολώνεις εσύ, Πέτρο, και εσένα τώρα στην πέφτουν τα νεογνά, μαθαίνω, όταν πηγαίνεις για ρεπεράζεις τα μευτήρια. Πώς ήσουν εσύ τότε? Εντάξει, εγώ όταν έβγαλα, τέλος πάντων, έβγαλα το γυμνάσιο και είχαμε γυμνάσιο εμείς τότε, ξάχρονο, έβγαλα, μπήκα στη δουλειά. Τη δεκαετία του 70 μιλάω, ήταν αλλιώς τα πράγματα τότε. Εγώ τότε θυμάμαι ήμουν βοηθός ταχυδακτηρουργού σε περιοδεύοντα θίασο. Θα μου πεις τι είδες και πώς σχολιάζεις τον εαυτό σου τότε, ειδικά με αυτό το. Με αυτόν τον τύπο εκεί. Εγώ, Πέτρο μου, τα είδα όλα, πρέπει να σου πω. Ο συνάδελφός μου που παίζα μαζί στο Βαριετέ έκανε νούμερα καράτε και με τον οποίο αυτόν τον τύπο εμείς στείλαμε το πάλκο στα καφενεία με μαδέρια που βρίσκαμε για τις οικοδομές. Μετά ξεκουραζόμαστε, κοιμόμαστε πάνω στο πάλκο. Αυτός πήδαγε κάτι κότες που έκλεβε και μετά τις μαγείρευε. Αλλά Μιλανέζα, καταλαβαίνεις τώρα, με το ζουμί. Και εγώ δεν τις ακούμπαγα, συχαινόμανε. Είχα χάσει 10 κιλά στην περιοδία, είχα γίνει στυλάκι. Ο Billy Boy είσαι? Εντάξει, Billy Boy, έτσι με φωνάζανε στην αρχή. Μετά το έκανα τσιμάκος. Εδώ από κάτω, από τη φούστα, φοράς κάτι ή είναι όπως οι Άραβες? Όπως οι Άραβες, δεν φοράω τίποτα. Φούστα φοράω από τότε που τέλειωσα το σχολείο, πρέπει να σου πω. Τώρα το σταμάτησα γιατί γίνει μπανάλ. Το φοράει κάθε λούγκρα, φοράει και φούστα. Τώρα από κάτω δεν φοράω τίποτα, γι' αυτό να ζητήσω συγγνώμη να ακούγονται κάποιοι θόρυβοι περίεργοι. Πονάει και λίτσα μου, έχω κρυώσει. Με τη φουστίτσα πώς αισθανόσουνα? Κοίτα, η φούστα έχει άνεση, Πέτρο. Λέει ένα όχι, ένα βροντερό όχι στον ευνουχισμό των στενών blue jeans. Ξέρω ότι φοράς και εσύ, αλλά στο σπίτι, έτσι δεν τολμάς να βγεις έξω. Δεν φοβήθηκες με σε πούνε τίποτα γκαίο τέτοιο? Τεκνό που φαίνεται κολαούζο δεν θέλει, Πέτρο μου. Είμαι υπερήφανος για τις σεξουαλικές μου παρεκκλήσεις. Έχω κάνει άλλωστε και outing τραγουδώντας το Gay Pride πρόπερση. Κάτι πρέπει να κάνουμε για να ξεχωρίζουμε από εσάς τους άντρακλες, Πέτρο. Έτσι ολιάδες πιο πολύ μείνει. Πιο πολύ μείνει φούστα, η φουστανέλα είναι παραδοσιακή αντρική στολή. Ο τσολιάς είναι λίγο πιο κραγμένος, φοράει το κοντό. Έχει και το κοβάκι με τη φούντα, είναι πιο. Τη σημαία σήμερα θα την κράταγες έτσι με τον ίδιο τρόπο? Την έχω κρατήσει τη σημαία, αφού πρώτα έκανα κάποιες διορθώσεις, αν θυμάσαι. Στη θέση του Σταυρού έβαλα το σφυροδρέπανο. Τώρα θα την κράταγα και θα έλεγα και ένα τραγούδι. Τη πατρίδα μου η σημαία έχει χρώμα γαλανό και στην άκρη χαραγμένο σφυροδρέπανο λευκό. Το πιτσιρικά δεν σου είδε στην παρέλαση, τι κάνανε? Τους είδα, ρε Πέτρο, και τους θαύμασα. Θα το ξανακάνουν όμως πιο αγριεμένοι αυτή τη φορά. Τη σαρακοστή πρώτα ο Θεός. Και αν το έκανε η κόρη σου, τι θα της έλεγες το βράδυ? Θα της έλεγα, Φωτεινά, και καλά έκανες. Καλά έκανες, κόρη μου, που πασάλιψες με πίσα και πούπουλα τη Χάρλεϊ του Γεροχλεχλέ. Αυτή τη βία απέναντι στον πολιτικό που τρίξει γιαούρτι, που τον κράξει μέσα στον κινηματογράφο, που θα κάνει το ένα το άλλο, λίγο το δέχεσαι ή πιστεύεις ότι είναι πολύ τραβηγμένο από τα μαλλιά? Το δέχομαι, να μιλάς λίγο πιο αργά, λίγο ορθοφωνία. Το δέχομαι και θέλω μια πιο βαρβάτη γέμιση, θα έλεγα, στο γιαούρτι. Χαλίκια, γκαζές, ρουλεμάν, βότσα, λαχινούς, τέτοια πράγματα. Θα σε ρωτήσω κάτι, αυτή η Ελλάδα σ' αρέσει ή θα ήθελες τα παιδιά σου υπό άλλες συνθήκες, αν συμπορούσες να μεγαλώσουν σε άλλη χώρα? Και δυσ' μ' αρέσει, αφού πρώτα απαλλαγούμε από τύπους σαν εσένα, έτσι που μας καταστρέψατε. Κακά τα ψέματα.
θέλετε, γυρίστε στα χωριά σας, παιδιά, να ανασάνει ο τόπος. Θέλετε εξωστρακισμό. Μόνο οι πολιτικοί ή και εμείς οι πολίτες. Και εσείς οι συγκεκριμένοι, 30 οικογένειες είναι, δεν είναι πολύ. Εσείς που συντηρείτε και πλουτίζετε από την κομματική χούντα. Είναι αυτό που έλεγε ο Κέννεντι, δηλαδή πριν ρωτήσει τι κάνει η χώρα σου για σένα και τι κάνει για τη χώρα. Με αυτή την παπαριά να κλείσουμε. Πολύ βαρύ, μπράβο, Πέτρο.